Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο κέντρο Κούνας Δυτικής Μακεδονίας σε μια συνέντευξη που έχει να κάνει με την ενημέρωση σχετικά και κυρίως με το τρίτο Fair Shopping Festival, αλλά και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο Δημοτικών Καστοριάς και τον κλάδο γενικότερα. Πέρασε ένα διάστημα και αφήσαμε ένα διάστημα να περάσει που ήταν της καλοκαιρινής σεζόν, στο οποίο λείπουν οι περισσότεροι κοινοποίητες και θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής της καλοκαιρινής σεζόν που κύλησε δεν είναι και τα πλέον ευχάριστα. Νομίζω ότι θα κλείσει μία ακόμη χρονιά με πτώση των πωλήσεων που με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε φτάνει το 40%. Αντίστοιχη πτώση του τζίρου νομίζω ότι θα ξεπεράσει το 60%, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει απορρόφηση και των πρώτων υλών με αποτέλεσμα πτώση των τιμών διεθνώς. Είναι κάτι που συνεχίζει να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, στις οικονομίες των χωρών από τους οποίους έχουμε αγοραστές. Και παρόλα αυτά όμως και παρόλες τις αρνητικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρόλο των έντονα αρνητικών προβλημάτων, το τρίτο Fair Shopping Festival πιστεύουμε ότι θα είναι για μία ακόμη χρονιά ένα γεγονός που θα δώσει θετικά πράγματα και στον κλάδο της Γούνας, στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής μας, αλλά και στην περιοχή μας γενικότερα. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον. Η εκτίμησή μας είναι ότι για μία ακόμη φορά θα υπάρχει sold out, θα είναι πλήρως καλυμμένος ο εκθεσιακός μας χώρος. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι αιτήσεις ήταν έως τις 31 Αυγούστου, αλλά έχουμε αφήσει και αυτή την εβδομάδα ένα περιθώριο για κάποιους συναδέλφους οι οποίοι έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους τηλεφωνικά, αλλά περιμένουμε, επειδή όπως σας είπα και στην αρχή λείπουν αρκετοί συναδέλφοι αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να έρθουν για να γίνει η επιβεβαίωση της συμμετοχής. Θα έχει και κάποιους νέους εκθέτες, θα υπάρχουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης χρονιάς και από τον εσωτερικό χώρο αλλά και από το εξωτερικό. Είναι κάτι που μας δίνει αισιοδοξία, γιατί βλέπουμε ότι εκθέτες από ξένα κράτη, από άλλα κράτη, επιλέγουν και την έκθεση της Καστοριάς, αλλά και το νέο αυτό εκθεσιακό γεγονός, που πιστεύουμε, και αυτό δείχνουν τα στοιχεία, ότι θα γίνει θεσμός. Είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε όλοι και βέβαια οι συνάδελφοι γουνοποίοι με όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει, το στηρίζουν απόλυτα. Αυτό γεμίζει τη διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς με υποχρεώσεις. Νομίζω ότι δεν τα παρατάμε. Έχουμε ανταπόκριση στις υποχρεώσεις αυτές και για μία ακόμη φορά έχουμε κάνει όλη την προετοιμασία ώστε να στεφτεί με επιτυχία το συγκεκριμένο γεγονός, με διεθνείς πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, με μεγάλη προβολή μέσω όλων των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων, με τα social media και μάλιστα αυτή τη φορά έχει ενταθεί η προβολή και στις γείτονες χώρες, στις χώρες των Βαλκανίων, όπως είναι τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Αλβανία ακόμη. Είναι κάποιες χώρες τις οποίες έχουν διακρίνει ένα ανεβασμένο οικονομικό επίπεδο και θα θέλαμε να προσελκύσουμε και από αυτές τις αγορές κόσμο, εμπορικούς επισκέπτες. Η προβολή συνεχίζεται βέβαια χωρίς να έχει σταματήσει καθόλου και στις υπόλοιπες χώρες, στις χώρες τις παραδοσιακές από τις οποίες φέρνουμε εμπορικούς επισκέπτες. Έχουμε κάνει τα happenings θα υπάρχουν για μία ακόμη φορά. Νομίζω ότι θα είναι απέναντι σε όλες αυτές τις αρνητικές συγκυρίες και σε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα, το τρίτο Fair Shopping Festival θα δώσει μία νότα αισιοδοξίας και ένα κίνητρο, θα έλεγα, για να συνεχίσουμε να παλεύουμε απέναντι σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Έχει αλλάξει, όπως έχετε δει, και το δημιουργικό του Fair Shopping Festival. Θέλαμε να δώσουμε ένα φρεσκάρισμα.
Κρατάμε βάρια τον βασικό χαρακτήρα, ώστε να μην ξεφύγουμε από αυτό που ήξερε όλος ο κόσμος. Έχουμε επικεντρωθεί στην τσάντα, η οποία δίνει μία αμεσότητα και έρχεται στην οπτική γωνία του καταναλωτή άμεσα το αποτέλεσμα της πώλησης. Δείχνει δηλαδή ότι γίνονται άμεσες πωλήσεις. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για το Fairs Open Festival. Από εκεί και πέρα ο Σύνδεσμος Νομοποιών Καστοριάς, μετά στις ερωτήσεις σας βέβαια ότι έχετε από για να τα λύσουμε. Ο Σύνδεσμος Νομοποιών Καστοριάς θα συμμετάσχει για μία ακόμη χρονιά στην ΔΕΘ, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, 83η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Αμερική. Θα είναι νομίζω μια πολύ σημαντική παρουσία και αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία που έχουμε και το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με τη διοίκηση της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ και φαίνονται βέβαια μέσα από τέτοιες συνεργασίες και τα αποτελέσματα. Χωρίς να μας κοστίσει τίποτα, απολύτως, η συνεργασία αυτή αλλά και η συμμετοχή μας είναι ένα περίπτερο που μας παρέχει η διοίκηση της ΔΕΘ δωρεάν. Θα το εξοπλίζουμε μάλλον εμείς, θα σας μιλήσει και ο κύριος Σαββίδης στη συνέχεια, ο οποίος επιμελείται της συμμετοχής μας στη ΔΕΘ. Και θα έλεγα, είχαμε την τύχη, το διάστημα αυτό που είμαστε διοίκηση του Συνδέσμου Γνωπιών και βέβαια μέσα από τη συνεργασία που είχαμε με τη ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, να είναι τιμόμενες χώρες μία χρονιά η Ρωσία, μία η Κίνα και τρίτη χρονιά η Αμερική, οι οποίες είναι οι σημαντικότερες αγορές και θα έλεγα πιο σημαντικοί ανταγωνιστές στο κομμάτι της γούνας. Τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι άμεσα, ορατά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι σχέσεις χτίζονται και σιγά σιγά θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά και πραγματοποιεί σεμινάρια ΛΑΕΚ. Ένα τμήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι στη διαδικασία να γίνει και δεύτερο τμήμα. Είναι τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε εργαζομένους μάλλον που βρίσκονται στις επιχειρήσεις αυτές και έχουν νομίζω το πλεονέκτημα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από αυτά τα σεμινάρια και να αποκτήσουν κάποιες άλλες εμπειρίες όπως είναι σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, σε θέματα χειρισμού του ίντερνετ αλλά και των social media. Ένα άλλο τμήμα που θα μας ενδιέφερε είναι οι πρώτες βοήθειες και γενικά η φροντίδα ατυχημάτων μέσα στον χώρο εργασίας. Καλησπέρα από τον Ελλήνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Όσο αφορά το σημαντικό για μας θέμα της άδειας του κυρίου, της νομιμοποίησης, νομίζω ότι σχεδόν έχουμε τελειώσει, όπως το είπαμε την προηγούμενη φορά. Λόγω κάποιων γραφειοκρατικών θεμάτων, απλά δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά, αλλά νομίζω στις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τα ευχάριστα. Γι' αυτό άλλωστε και είχαμε μία συνάντηση στις προηγούμενες μέρες με τον πρόεδρο της Εγνατίας και μία ομάδα συνεργατών του και συζητήσαμε για το θέμα να μπορέσουμε να κάνουμε μία είσοδο έξοδο από την Εγνατία στο κτίριο. Μάλιστα το δέχτηκαμε πολύ χαρά αυτό που τους ζητήσαμε και χθες μας απάντησαν γραπτός ότι πολύ ευχαρίστως το να λάβουν να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο, το οποίο βέβαια λόγω κάποιου κόστους θα πρέπει να περάσει μέσω της περιφέρειας. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε κανονίσει ήδη κάποια ραντεβού με την περιφέρεια για να μπορέσουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει ακριβώς αυτό το έργο, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει και ένα τέλος σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο, καλησπέρα και από μένα καταρχήν, ένα άλλο κομμάτι το οποίο
έχει να κάνει με τη δραστηριότητα αυτή τη περίοδου του Συνδέσμου Δημοκρατών Αστοριά, είναι και η συμμετοχή μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το πόσο σημαντικό είναι, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι. Είχαμε μία συμμετοχή και πέρσι, φέτος είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι σε αυτή την παρουσία, λόγω και της επέκτασης της συνεργασίας μας με την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τα γνωρίζετε ήδη από παλιότερα, έχει μιλήσει αναλυτικά ο κ. Κατσάνος. Όσον αφορά και την παρουσία μας τώρα συγκεκριμένα με ένα περίπτερο το οποίο είναι περίπου 36 τετραγωνικά, είναι στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, για όσους θέλουν να την επισκεφθούν. Το περίπτερο είναι το ΚΑΠΑ1, είναι στην είσοδο του κτηρίου. Επιμεληθήκαμε την οργάνωση, ήδη κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και μιλούμε γι' αυτό. Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε εμείς αυτές τις μέρες είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με πρέσβεις και με εμπορικούς ακολούθους. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία των εμπορικών ακολούθων των πρεσβειών, πόσο σημαντική είναι προκειμένου να μεταφέρουν στις χώρες τους και σε όσους εντός εισαγωγικών επενδυτές οποιοδήποτε επίπεδου την συνεργασία με την Γουνοποιία και ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό. Θα γίνεται ενημέρωση σε όσους επισκεφθούν το περίπτερο. Θα επιδιώξουμε φυσικά αυτό να το επεκτείνουμε όσο μπορέσουμε και όσο αυτό είναι δυνατόν. Πέρα λοιπόν από τους πρεσβευτές, από τους πρέσβεις, από τους εμπορικούς ακολούθους, θα απευθυνθούμε σε επαγγελματίες του χώρου που μπορεί να έχουν καταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε και σε όποιους έρθουν από το εξωτερικό, σε σχεδιαστές επαγγελματίες προκειμένου να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε συνεργασία που μπορεί να προκύψει, σε σχεδιαστές γενικότερα είτε είναι φοιτητές είτε έχουν τελειώσει κάποιες σχολές, σε καταστήματα όπως σας ανέφερα, αλλά επίσης και σε fashion blockers που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που κοιτάμε να το δώσουμε ως το δυνατόν περισσότερη σημασία πλέον, γιατί αντιλαμβάνεστε μέσα από τα social media οι fashion blockers είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν εντός εισαγωγικών πολλά πράγματα. Εύχομαι και μέσα από τα δικά σας δίκτυα να το επεκτείνετε όσο δυνατόν περισσότερο και θα τα πούμε φαντάζομαι και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και παρουσίας του Συνδέσμου εκεί. Εσείς σε τσάρα καρέμι έχετε δώσει κάποιες εκθέσεις, πρόεδρε, κάποιο γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των εμπορικών επισκεπτών. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ώστε ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών είναι περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Για τον λόγο αυτό λοιπόν μιλάμε με δύο αεροπορικές εταιρείες αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κλείσει ακόμη το πρόγραμμα των πτήσεων. Η μία θα είναι από Ουκρανία, η άλλη από Ρωσία. Είναι οι χώρες οι οποίες μπορούν να γεμίσουν ένα αεροπλάνο να είμαστε και εντάξει με τις ημερομηνίες. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός μεμονωμένων εμπορικών επισκεπτών, όπως υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια. Και είδαμε και μία έντονη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας τον περασμένο Μάιο. Αρκετούς νέους επισκέπτες που ήρθαν για πρώτη φορά στην Μεσογειά και βέβαια αυτό είναι που θέλουμε να δυναμώσουμε, να το κάνουμε πιο έντονο, να έρχονται ολοένα και περισσότεροι νέοι αγοραστές στην περιοχή μας. Με αυτές τις προσπάθειες που κάνει ο Σύνδεσμος με τον οποίο εντείνεται αυτό το φαινόμενο και ευελπιστούμε να έλεγε και να ευχηθούμε όλοι μας ώστε να κυλήσουμε όλα καλά. Θα υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές, πρόεδρε, σε σχέση με τα προηγούμενα? Σε ό,τι έχει να κάνει με την διοργάνωση του φεστιβάλ, όχι, όπως κυλάει το φεστιβάλ, είναι μια γιορτή που μας, όπως το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, ένα φεστιβάλ αγορών, λιανικής και αγωνικής, πώλησης και προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται έντονα, όπως σας είπα πριν, μέσα στο social media και στον ελληνικό χώρο. Δεν είναι κακό δηλαδή να προσελκύσουμε και Έλληνες αγοραστές από μεγάλες πόλεις, γιατί είναι ένα... Η Γούνα πλέον δεν είναι το παλτό, η ζακέτα, αυτά τα κλασικά που φόρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι η Γούνα πλέον προσελκύει κόσμο όλων των ηλικιών, όλων των οικονομικών επιπέδων, όλων των κοινωνικών ομάδων και θα είναι, αυτό είναι που θέλουμε δηλαδή να τονίσουμε, ότι όλοι όσοι επισκεφτούν το συγκεκριμένο γεγονός
θα έχουν την ευκαιρία να βρουν μια ποικιλία γουναρικών σε πιο προσιτές τιμές.